Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τρόφοι και συντρόφισσες, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα τραγωδία στα Τέμπη με 57 αδικοχαμένους ανθρώπους και οι συγκλονιστικές λαϊκές διαδηλώσεις που απαιτούν να μην συγκαλυφθεί αυτό και να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι, τροφοδότησε μια δημόσια συζήτηση με επίκεντρο τις συνέπειες της στρατηγικής απελευθέρωσης των αγορών σε κρίσιμους στρατηγικής σημασίας κλάδους της οικονομίας και στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει κοινή κλωστή που συνδέει τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυβερνήσεων του κεφαλαίου τόσο στο σιδηρόδρομο όσο και σε κάθε κλάδο της καπιταλιστικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα το νερό και η αποχέτευση που σήμερα στην ημερίδα μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο θα εξετάσουμε σε βάθος και με τη βοήθεια και τη συμβολή επιστημόνων. Πολύ περισσότερο λοιπόν σε αυτή τη χρονική περίοδο η επιδίωξη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να πάρει πάσα από τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχιση της πολιτικής εμπορευματοποίησης της ιδιωτικοποίησης του νερού και των αποβλήτων δεν μπορεί παρά να σημάνει συναγερμό τόσο στους εργαζόμενους στον κλάδο όσο και συνολικά στο λαό, όπως απέδειξαν οι πρόσφατες σημαντικές κινητοποιήσεις ενάντια στον αντιλαϊκό νόμο. Σήμερα καθόλου τυχαία όλα τα αστικά κόμματα κρύβουν από το λαό αυτή τη στρατηγική με στόχο αυτή να διαιωνιστεί. Το αστικό κράτος και στην Ελλάδα προσαρμόζει την παρέμβασή του σε κάθε ιστορική στιγμή έτσι ώστε να υπηρετεί τις κάθε φορά ανάγκες της κερδοφορίας των ομίλων. Για παράδειγμα, μετά το 1990 προετοίμασε το έδαφος της καπιταλιστικής ισόρευσης σε τομείς όπου απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο με υψηλό ρίσκο για την κερδοφορία του, όπως την ενέργεια, στο νερό, στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές κτλ. Πριν λοιπόν την απελευθέρωση στρατηγικών τομέων της οικονομίας, το αστικό κράτος, όπως λέμε εμείς ως συλλογικός καπιταλιστής, φρόντισε και στο νερό να εξασφαλίσει τα καπιταλιστικά κέρδη, όπως και την αναγκαία υποδομή για τη διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, δηλαδή την επάρκεια, για παράδειγμα, υδατικών αποθεμάτων, την επιτάχυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, δηλαδή να εξασφαλιστεί μεγάλη απόκληση μεταξύ των τιμών της βιομηχανικής κατανάλωσης και της οικιακής κατανάλωσης ή, για παράδειγμα, την πολιτική προμηθειών. Σε αυτή την κατεύθυνση διαχειρίστηκε τις λαϊκές ανάγκες από τη σκοπιά των στρατηγικών συμφερόντων της άκουσας τάξης κάτω από την επωνυμία «Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας». Με λίγα λόγια, τόσο οι κρατικοί όμιλοι όσο και οι δημοτικές επιχειρήσεις που αποτελούν μια έξτρα ιδιαιτερότητα του κλάδου, σε εισαγωγικά του ιδιαιτερότητα και της αποχέτευσης, λειτουργήσαν όπως και τώρα λειτουργούν και αυτές με ίδιο κριτήριο, το κριτήριο του κέρδους με βάση ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αυτή η δουλειά προετοιμασίας εδάφους από το ελληνικό αστικό κράτος, που στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε κινήσει από τη δεκαετία του 80 κιόλας, ως στοιχείο της δεδομένης αντιλαϊκής αποστολής του, συχνά υποβαθμίζεται ή εξοραίζεται, παρουσιάζεται ιδιαίτερα από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και του εργοδοτικού συνδικαλισμού ως ακόμα και φιλολαϊκή, παρότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και κρίκο για να εφορμήσουν τα μονοπόλια με τους καλύτερους δυνατούς όρους κερδοφορίας στη φάση της απελευθέρωσης. Στην Ελλάδα, μετά τις ανατροπές, χρειάστηκαν λίγα μόλις χρόνια για να δρομολογηθεί η ανεμπόδιστη επιχειρηματική δραστηριότητα με τη στρατηγική που χαράχτηκε με τη λεγόμενη συνθήκη του Μάστριχτ και τις τέσσερις λεγόμενες ελευθερίες του κεφαλαίου εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργαζομένων συνολικότερα. Η αποκαλούμενη απελευθέρωση της αγοράς δεν είχε μόνο στόχο να μπορούν οι μεγάλοι όμιλοι να εισέλθουν σε αυτή, αλλά και να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ό,τι ακριβώς χρειάζονται για την κερδοφορία τους, χωρίς να επομισθούν πρόσθετα βάρη, χρέη, επιβαρυντικές, κοστοβόρες λειτουργίες που μειώνουν το ποσοστό κέρδους τους. Γι' αυτό οι μεγάλοι κρατικοί όμιλοι, με βάση την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων, έσπασαν σε κομμάτια και τεμαχίστηκαν. Αυτά τα είδαμε και στον ΟΣΕ και στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ, έτσι και με την ΕΙΔΑΠ, διαχωρίστηκε ο σωλήνας από το νερό που τον διατρέχει, οι υποδομές και τα δίκτυα από την κατανάλωση, έτσι προχώρησε και το σπάσιμο της ΕΙΔΑΠ ΑΕ και της ΕΙΔΑΠ ΑΓΙΟΝ, στην οποία μεταβιβάστηκαν τα φράγματα και οι ταμιευτήρες του Μόρνου, του Μαραθώνα και του Ευήνου,
τα έργα και οι εγκαταστάσεις της Ηλίκης και τα ακίνητα της ΕΙΔΑΠ. Η κυβέρνηση Σιμίτη του ΠΑΣΟΚ το 1999 προχώρησε αυτό το σχεδιασμό, ενώ έβαλε και τις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΤ στο χρηματιστήριο το 2000. Αυτές τις κινήσεις έσπευσε να αξιοποιήσει το 2001 ο γαλλικός κρατικός όμιλος Σουέζ, ο οποίος μάλιστα προδιετίας εξαγοράστηκε από τη βασική ανταγωνίστριά του εταιρεία, την επίσης γαλλική Βεόλια. Στην πορεία ο όμιλος Πόλσον, ένα επενδυτικό φαντ, απέκτησε το 10% της ΕΙΔΑΠ και η Σουέζ το 5,46% της ΕΙΑΤ. Τους σχεδιασμούς αυτούς και τις ανάγκες του κεφαλαίου υπηρετεί η στρατηγική που από κοινού κατέστρωσαν Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις. Με αλλεπάλληλες οδηγίες ως το 2006 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος νομοθετικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδοση των λεγόμενων υπηρεσιών κοινής ωφελίας στο κεφάλαιο, μάλιστα με το πρόσχημα ότι ασκούν δημόσια υπηρεσία, επιδοτήθηκαν αδρά και όπως επιδοτούνται άλλωστε οι εφοπλιστές στα λεγόμενες άγονες γραμμές ή για παράδειγμα στα τρένα με την Ελληνική Τρέιν, αυτό που είδαμε να ονομάζεται άγονη γραμμή μέχρι και η γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης. Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού, των υποδομών, των υπηρεσιών συντήρησής του που προχωράει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νέο νόμο, την είχε επιχειρήσει και προηγούμενα με ανάθεση μέσω σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέου, δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε ομίλους του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος που ακυρώθηκε μετά από απόφαση του ΣΤΕ. Συνέχισε δηλαδή από εκεί που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δε ενδεικτικό ότι με δύο άρθρα στο νόμο το καλοκαίρι του 2022 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε με πάθος τον νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ αρχικά στο ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια στο υπερταμείο, οδηγώντας στην πρόσφατη εξέλιξη με τις νέες αποφάσεις της Τριμερούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣΤΕ που εναντιώνονται στον νόμο. Άλλωστε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησε άθικτο τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 16 για την προώθηση των ΣΔΙΤ που περιελάμβανε και την ΕΙΔΑΠ, ενώ το Μάιο της ίδιας χρονιάς η πρώτη φορά αριστερά όριζε ως και τα ποσοστά παραχώρησης στο κεφάλαιο της ΕΙΔΑΠ 11% και της ΕΙΑΘ 23%. Άλλωστε, του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η κοινή υπουργική απόφαση τιμολόγησης του νερού το 2017, που ουσιαστικά αποτύπωνε το νερό εμπόρευμα και υπολόγιζε την τιμή του με βάση την κερδοφορία του επενδυτημένου κεφαλαίου. Να λοιπόν πως αποδεικνύεται και στο κρίσιμο ζήτημα του νερού η στρατηγική σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με το δρόμο της απελευθέρωσης και της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης. Από εκεί που το αφήνει μία κυβέρνηση, το συνεχίζει και ακόμα με πιο επιθετικούς όρους η επόμενη. Να γιατί είναι κάλπικος και αποπροσανατολιστικός ο καυγάς τους όταν συμπλέουν και η λεγόμενη κυβερνητική σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας και η δίθεν προοδευτική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ και έχουν ήδη κυβερνητικά έργα και ημέρες και συμφωνούν όλοι στην στρατηγική της εμπορευματοποίησης ιδιωτικοποίησης ανεξάρτητα από τις παραλλαγές. Για παράδειγμα, μπροστά στο νέο νόμο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που ενέταξε τις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στο υπερταμείο και ιδιωτικοποίησε λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους, προκλητικά τώρα ανησυχεί για την ιδιωτικοποίηση του ήδη εμπορευματοποιημένου κλάδου του νερού. Ενώ και το ΜέΡΑ25 υποκριτικά εναντιώνεται στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ενώ ο Βαρουφάκης έταζε στο κεφάλαιο ιδιωτικοποίηση σιδηροδρόμων με ένα ευρώ, όπως έλεγε τότε, και έβλεπε μάλιστα τις συγκεκριμένες ιδιωτικοποίησεις για την απογείωση της χώρας ούτε καν στον έναν αιώνα. Δύο αιώνες, από τον 19ο λέει θα πάμε στον 21ο αιώνα. Αυτά έλεγε τότε. Με άλλα λόγια λοιπόν, εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών υπάρχει και με κρατικό έλεγχο των επιχειρήσεων που τα παρέχουν, αφού λειτουργούν με τους όρους της αγοράς με κριτήριο το κέρδος. Η εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών συντελείται και από το ίδιο το κράτος με ΣΔΙΤ, δημόσιες συμβάσεις, παραχωρήσεων και αναθέσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους. Εξάλλου, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία του 14 καθιέρωσε τις δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών πρακτικά ως ΣΔΙΤ, κυρίως για όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
και μεταξύ άλλων υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν αγορά δημόσιων συμβάσεων και να την ανοίξουν, λέει, με ίσους όρους και χωρίς διακρίσεις σε μονοπωλιακούς ομίλους σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δε πολύ συζητημένες αποφάσεις του ΣΤΕ βάζουν μεν ορισμένα τυπικά εμπόδια, καθυστερούν και μπορεί να κερδίσουν οι εργαζόμενοι χρόνο από αυτές, όμως το ζήτημα της πλήρης, για το ζήτημα της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, θεωρούν όμως ότι ο έλεγχος του 51% από το κράτος διασφαλίζει δήθεν τον κοινωνικό χαρακτήρα της υπηρεσίας παροχής νερού. Το αστικό κράτος, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, πάντα βρίσκει τρόπο να παρακάμπτει δικαστικές αποφάσεις ή προβλέψεις του αστικού συντάγματος, όπως έγινε και στην περίπτωση των ΕΙΔΑΠ-ΕΙΑΘ, αφού η λειτουργία τους γίνεται με τους όρους της αγοράς και με οπλοστάσιο όλους τους νόμους που προωθούν αυτή την κερδοφορία. Σε αυτά τα συμπεράσματα συνηγορεί και η διεθνής πείρα που δείχνει ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κρατικοί όμιλοι ή δημοτικές επιχειρήσεις παραδόθηκαν είτε εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες, όπως στη Βρετανία, ή παλιότερα ως το 2010 στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Στη συνέχεια, επικράτησαν οι εξαγορές κερδοφόρων τμήματων από ιδιώτες ή η μεταφορά στους δήμους, σε κάθε περίπτωση πάντα φορτώνοντας ασήκωτα βάρη στο λαό με εκτείναξη της τιμής του νερού, με πρόσθετους φόρους για να επιδοτηθούν έξτρα οι όμιλοι αλλά και με διακοπές υδροδότησης και αφήνοντας ασυντήρητες υποδομές περίπου στα όρια της διάλυσης. Στα πλαίσια αυτού του ελεύθερου πεδίου για τους ομίλους, την τελευταία 20ετία τέτοια μεγάλα ευρωπαϊκά μονοπόλια όπως η Σουέζ, η Βεόλια ή η Ισπανική FCC επέλεξαν κατά βάση την οδό των συμπράξεων με κρατικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις για επιλεγμένες ασφαλείς κερδοφόρες συμπράξεις χωρίς δεσμεύσεις ψώνη και καλά ανάληψη συνολικής ευθύνης για το δίκτυο, τις υποδομές ή τη συντήρησή τους. Έτσι δραστηριοποιήθηκαν ως διαχειριστές ανάδοχοι έργων υποδομής με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ΕΣΠΑ και τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ εφόρμησαν σε τρίτες χώρες σε αναρρύθμιτες πόλεις μέσω κεφαλαίων από την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για να κατανοηθεί ο βαθμός συγκέντρωσης του κεφαλαίου, η Βεόλια, για παράδειγμα, έχει πεδίο δράσης παγκόσμια σε 870 πόλεις σε όλο τον κόσμο, η Σουέζ σε 760. Μιλάμε για μια αγορά αυτή του νερού των αποβλήτων που συνολικά φτάνει τα 750 δις παγκόσμια. Η Παγκόσμια Τράπεζα την εκτιμά περίπου στο 1-3 δολάρια, με 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογούν 90 με 100 δις. Το 92% του παγκόσμιου τζίρου του κλάδου καρπώνονται μόλις 10 όμιλοι. Μιλάμε για τον ορισμό της συγκέντρωσης του κεφαλαίου. Ο διεθνής ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών μονοπωλίων εντείνεται αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα με αμερικάνικους ομίλους όπως την American Water, αλλά και τους ανερχόμενους Κινέζικους. Στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων θωράκισης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με προδιαγραφές και ρήτρες που εμποδίζουν εξαγορές ομίλων υποδομών προγραμμάτων από μονοπόλια άλλων υπεριαλιστικών κέντρων ή συμμετοχή τους σε σχετικούς διαγωνισμούς για έργα και στον κλάδο του νερού. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια προκρίνει τόσο τη διακρατική συνεργασία γειτονικών κρατών, για παράδειγμα αυτές που διασχίζει το ίδιο ποτάμι, όσο και αντίστοιχα τη διαδημοτική συγκέντρωση και συγκεντροποίηση των κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις για το δίκτυο βασικά, αλλά και φιλέτα επίσης σε υποδομές και την παράδοσή τους ως πακέτο σε ομίλους, με εμβληματικά τα παραδείγματα της Βαρκελόνης και της Λιών, που συγκέντρωσαν δηλαδή άλλους δήμους στη Μητρόπολη. Ο νέος νόμος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας άλλωστε φωτογραφίζει ανάλογο σχεδιασμό με πακετάρισμα των κατατόπους 126 δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, των ΔΕΙΑ δηλαδή, αλλά και τους πάνω από 450 γενικούς και τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Στόχος είναι να δεθούν ακόμα περισσότερο στο άρμα των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ για να συγκεντρωθεί ο όγκος του κεφαλαίου και να προσελκύσουν επενδυτές, ενώ τα περί οικονομιών κλίμακας
και μειώσεων του λειτουργικού κόστους από την κυβέρνηση που ακούγονται αυτές τις μέρες πολύ έντονα, προμηνύουν και αναφέρονται μάλιστα και μέσα στον νόμο, προμηνύουν συγχωνεύσεις, αυξήσεις στην τιμή και νέες αντεργατικές ανατροπές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι σχεδιασμοί του κεφαλαίου στον κλάδο του νερού με βάση την πράσινη μετάβαση απογειώνονται, καθώς μια σειρά από αυτούς τους σχεδιασμούς προϋποθέτουν τεχνολογίες επεξεργασίας υδάτων, όπως η αναβάθμιση υδροελεκτρικών υποδομών που συνδέονται με την παραγωγή πράσινου υδρογόνου ή την μετατροπή των λιγνητορυχείων σε μπαταρίες νερού μέσω τεχνητών λιμνών για την αποθήκευση ενέργειας, τεχνολογίες που παίζουν βασικό ρόλο στα ενεργειακά σχέδια του άμεσου μέλλοντος, όπως εξίσου έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον για τους ομίλους για δραστηριότητες ανακύκλωσης και στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, καθώς και αποβλήτων στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 9 σχετικές οδηγίες με το νερό τα τελευταία 25 χρόνια και σχεδόν άλλες τόσες που άμεσα συνδέονται με το νερό σε ζητήματα αποβλήτων κυκλικής οικονομίας έχει κάνει σαφές ότι ρίχνει βάρος στην ουσία της εμπορευματοποίησης του νερού και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ποιος κατέχει το 51%. Όπως αναφέρει στην οδηγία του 2019 με σκόπιμη ασάφεια, ως φορέας ίδρυσης καθορίζεται η οντότητα που παρέχει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, δηλαδή είτε κράτος, είτε δήμος, είτε ιδιώτης, είτε ο συνδυασμός αυτών, που μάλιστα είναι η κατεξοχήν φόρμουλα που ακολουθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς όμως και από τις σχετικές διατάξεις του νέου αντιλαϊκού νόμου της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Ο μετασχηματισμός της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων ακολουθεί την πρόσφατη κλίση για εξηγήσεις από την Κομισιόν για καθυστερήσεις στην προώθηση των ευρωενωσιακών οδηγιών σε σχέση με τις λεκάνες απορροής υδάτων και τα απόβλητα. Πρόκειται για σινιάλο της Κομισιόν ότι αν δεν λυθεί το ζήτημα της ρυθμιστικής αρχής και η επιτάχυνση των προδιαγραφών του ευρωενωσιακού κεφαλαίου, δεν θα τρέξουν και αντίστοιχα οι χρηματοδοτήσεις υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ύπαρξη και μόνο ρυθμιστικής αρχής, όπως μαρτυρά και η ιστορία της πρώτης ίδρυσης στη χώρα μας, ρυθμιστικής αρχής της ΡΑΕ το 1999, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιεί και με τη βούλα την ύπαρξη αγοράς και μάλιστα ενιαίας αγοράς και της περιβόητης διασφάλισης του ανταγωνισμού ανάμεσα στους ομίλους. Τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής είναι ο έλεγχος, εποπτεία, ρύθμιση, κοστολόγηση και τιμολόγηση, από μόνα τους τα λένε όλα. Το ίδιο και μια σειρά διατάξεις του νέου νόμου που αποδίδουν στην ρυθμιστική αρχή καθήκοντα παρακολούθησης, εποπτείας, ορθής εφαρμογής συμβάσεων παραχώρησης. Επίσης, ο νόμος αναφέρει ότι η ρυθμιστική αρχή πιστοποιεί τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος με ολόκληρο κεφάλαιο για την αναδιοργάνωση παροχών υπηρεσιών ύδατος, μιλάει για συνενώσεις και συγχωνεύσεις προς ενίσχυση της διαχειριστικής τους ικανότητας. Μάλιστα, στις διατάξεις περί ιδιαιτησίας, ο νόμος καρφώνεται από μόνος του, προβλέποντας τον σφοδρό ανταγωνισμό ανάμεσα σε ομίλους στην αγορά του νερού, που δήθεν το νερό δεν είναι εμπόρευμα, σημειώνοντας με νόημα ότι θα διευθετούν διαφορές μεταξύ των πελατών καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, καθώς και μεταξύ των παρόχων. Δηλαδή θα διευθετεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους ομίλους. Τα ίδια και στις διατάξεις για τη λεγόμενη κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος. Αυτή είναι η λογική των συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού και το επίπεδο των φυσικών πόρων και η Ευρωενωσιακή Αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Στον ίδιο άξονα κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες της όπως το 2000 που θέτει ως βασική προτεραιότητά της τον περιορισμό της ζήτησης αντί της μεγιστοποίησης της προσφοράς νερού επιβάλλοντας την τιμολόγησή του. Ανάλογα κινείται και η βασική οδηγία πλαίσιο για το νερό, αυτή η περιβόητη το 60 του 2000. Δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όπως και δυνάμεις της λεγόμενης αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, προσπαθώντας να ξεπλύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, απομονώνουν και πιάνονται από μια φράση που υπάρχει στο προήμιο της οδηγίας,
που λέει ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τη χάνει της κατάλληλης μεταχείρισης, και εξαπατούν ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείει την εμπορευματοποίηση του νερού. Τέτοια ευχολόγια λέμε παραπλάνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση κυριολεκτικά τα έχει ψωμοτήρει. Γιατί η ίδια η οδηγία στο νομοθετικό, στο δεσμευτικό της μέρος για τα κράτη-μέλη αφήνει στην άκρη τα ευχολόγια και μπαίνει στο ψητό της εμπορευματοποίησης. Το άρθρο 9 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ανακτούν, όπως λέει, το κόστος των υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και τη λογική του ρυπαίνουν πληρώνει, δηλαδή πράσινα τέλη και χαράτσια στο λαό που εκτοξεύουν την τιμή του νερού και για τους ομίλους, πληρώστε καθητής για να συνεχίσετε να ρυπαίνετε. Πρόκειται για κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόστηκαν και με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμών νερού σε νοικοκυριά και βιοπαλιστές αγρότες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμβληματικές είναι οι περιπτώσεις προωθημένων παραδειγμάτων εμπορευματοποίησης με βάση τον ευρωνοσιακό σχεδιασμό αυτές τις μέρες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, τη Δανία. Ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι ιδιώτες συμμετέχουν στις εταιρείες ίδρυψης σε ποσοστό 100% στην Βρετανία, Γαλλία 56%, Ισπανία 67%. Ενδεικτικά, οι μεγαλοπόλεις τους, Λιόν, Φραγκφούρτη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Κοπεχάγη, Στοκχόλμη, είναι στην πρώτη εικοσάδα πόλεων με τις πιο ακριβές τιμές νερού παγκοσμίως. Ασφαλώς, μια από τις επιδιώξεις των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αυτές οι αυξήσεις να μην παρουσιάζονται στο εξής ως πολιτικές αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης, αλλά της ρυθμιστικής αρχής. Μπορεί λοιπόν με βάση και τα παραπάνω κανείς να συνειδητοποιήσει ότι η εφαρμογή της οδηγίας οδήγησε τα τελευταία στοιχεία σχεδόν 30 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, όσο τρεις Ελλάδες δηλαδή, να μην έχουν ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 77.000 μεγαλύτερων ή μικρότερων επιχειρήσεων που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δραστηριοποιούνται σε νερό, απόβλητα, άδευση κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τυπικά το δικαίωμα στην πρόσβαση στο νερό, όπως και σε μια σειρά άλλα δικαιώματα που όμως κανείς δεν διασφαλίζει ή δεν υποχρεώνει να υλοποιηθούν. Αυτά καθορίζονται από την αγορά και αν έχει ο καθένας να πληρώσει. Να γιατί λοιπόν όσοι επικαλούνται την εν λόγω οδηγία δεν μπορούν να απαντήσουν στο γιατί ο κλάδος του νερού αποτελεί πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Από πού και ως πού οι όμιλοι εμφιαλωμένου νερού κατέχουν και εκμεταλλεύονται πηγές νερού. Γιατί κόβεται το νερό ακόμα και σε άπορους ή ανέργους παρά την τάχα ευαισθησία κυβερνήσεων για τους ευάλωτους. Ή όπως πρόσφατα είδαμε να χρησιμοποιείται η διακοπή του νερού και η αφαίρεση του ρολογιού της ΕΙΔΑΠ ως εκβιασμός για να προχωρεί πληστηριασμός που κάτω από την παρέμβαση του κινήματος αποτράπηκε. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι στον καπιταλισμό το νερό είναι εμπόρευμα και σε όλες τις φάσεις άθλησης, αποθήκευσης, δικτύων κτλ. Με αυτό ως δεδομένο το ΚΚΕ δίνει μεγάλο βάρος στο γεγονός της αποκάλυψης ότι όλη η πορεία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη στις επιχειρήσεις του κλάδου με τη δραματική επιδείνωση εργασιακών σχέσεων, την αύξηση του βαθμού της εκμετάλλευσης, μειώσεις μισθών, εργολαβίες, σφοδρή εντατικοποίηση, ελαστική εργασία, συμβασιούχη σε ομοιρία, όλα αυτά λοιπόν που τα γνωρίζουν καλά οι εργαζόμενοι του κλάδου, γιατί αυτοί έχουν τον πρώτο και τον λόγο. Οι όμιλοι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ακόμα και στον έλεγχο της ποιότητας του νερού. Με βάση τις οδηγίες για το πόσιμο νερό, ο φορέας ίδρυψης διενεργεί εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης. Με δύο λόγια, ο ίδιος ο επιχειρηματικός όμιλος αυτοαξιολογείται και προφανώς ανάλογα με τα καλά και συμφέροντά του διενεργεί εκτιμήσεις κινδύνου και για το σύστημα υδροδότησης. Μάλιστα, οι ευρωνησιακές οδηγίες δίνουν περιθώρια στους ομίλους να ελαττώνουν, σε εισαγωγικά αυτό είναι απόσπασμα, να ελαττώνουν τη συχνότητα παρακολούθησης μιας παραμέτρου ή να αφαιρούν παράμετρο από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων. Όλα για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας σε βάρος της υγείας του λαού. Γι' αυτό καθόλου τυχαία στο νέο νόμο της κυβέρνησης τα κριτήρια αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος καθορίζονται στα ελάχιστα επίπεδα πλήρωσής τους
και ως προς το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους οικείους καταναλωτές. Με βάση αυτά τα ελάχιστα, για παράδειγμα, πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΟΣΕ και η Hellenic Train έστειλαν στον τάφο 57 ψυχές. Με τα ίδια κριτήρια, αυτά του κέρδους εξετάζεται και το ζήτημα των τιμών επικινδυνότητας στο νερό, με τον ΠΟΗ και την Κομισιόν να ανταγωνίζονται, εκφράζοντας διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Επίσης, και για το μόλυβδο και για το χλώριο, προτείνονται με βάση και τη σύσταση του ΠΟΗ να παραμείνουν οι ίδιες υψηλές τιμές, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το εξασθενές χρώμιο, για το οποίο είχαν προκληθεί μεγάλες αντιδράσεις πριν ορισμένα χρόνια στον Ασοπό ποταμό στη Βοιωτία. Εμβληματικά παραδείγματα στο τι σημαίνει το κέρδος να καθορίζει την ποιότητα του νερού είναι οι περιπτώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το Λονδίνο ή τον Μπορντό, όπου οι αγωγοί σαπίζουν με συνέπεια τη χαμηλή ποιότητα του πόσιμου νερού, με αποτέλεσμα εταιρείες να προσθέτουν χλώριο ή παρόμοιες ουσίες. Να γιατί δεν δικαιούνται οι υποστηρικτές της εμπορευματοποίησης ιδιωτικοποίησης να επικαλούνται αυτές τις μέρες προσχηματικά ζητήματα ποιότητας νερού ή ελέγχων για να προχωρήσουν τα σχέδιά τους, την ίδια ώρα που έχουν ευθύνες η εμπορευματοποίηση και τα κέρδη και για αυτήν την κατάσταση που υπάρχει και στα ζητήματα ποιότητας του νερού. Και βέβαια, ποιοτικό νερό δεν σημαίνει μόνο απουσία επιπλαβών, μικροοργανισμών και ουσιών, αλλά και παρουσία ορισμένων ποσοτήτων φυσικών, μεταλλικών στοιχείων και υγνοστοιχείων, λαμβανωμένης υπόψη ότι η μακροχρόνια κατανάλωση απιονισμένου νερού και μια σειρά άλλα χαμηλή περιεκτικότητα του νερού σε ασβέστιο ή μαγνήσιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Αλήθεια, επίσης, με καθεστώς αγοράς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για το ποιος πληρώνει φέτος τις ξηρασίες στο Ρήνο, το Δούναβι και τον Πάδο, όπως και ποιος θα πληρώσει την ξηρασία στη Γαλλία με τις εκκλήσεις Μακρόν αυτό το μήνα που έχει ο γαλλικός λαός που παρακολουθούμε, του λένε κιόλας ότι να κάνει οικονομία στο νερό. Ή για παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν σήμερα αν, για παράδειγμα, επαναλαμβανόταν σε συνθήκες λειψιδρίας ανάλογες με αυτές που είχε ζήσει η Αττική το 1991. Το κόστος της ξηρασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν την απασχολεί από τη σκοπιά της προστασίας του περιβάλλοντος. Κοινικά το μετρά σε κόστος μέχρι τελευταίας δεκάρας. Λέει ότι σήμερα κοστίζει 9 δις ευρώ ετησίως και μέχρι το 2100 φτάνει στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα χρειάζεται να σημειωθεί επίσης ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα καταπώνησης υδάτινων πόρων, θα πούν και οι επιστήμονες, και από αυτή τη σκοπιά σήμερα να μην θέσουμε και ζητήματα σπατάλης νερού, ακριβώς που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το καπιταλιστικό κέρδος. Για να μην μιλήσουμε για το χάλι του βιολογικού καθαρισμού, ολόκληρες περιοχές χωρίς αποχέτευση να ζουν μέσα στα αποθρολήματα. Αντίστοιχα λοιπόν, απαράδεκτη κατάσταση με ανοχήρωτο το λαό μπροστά σε αυτή την κατάσταση που βιώνει και με το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης που αποζημιώνει μόνο, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για τις πλημμύρες καταγράφεται ένας ανοχήρωτος λαός και στις πλημμύρες στη βάση του κόστους ωφέλους, απορρίπτονται έργα υποδομής και πρόληψης και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοροϊδεύει και αποζημιώνει μόνο μήλους για υποδομές και μάλιστα για να ανοικοδομηθούν στην πρώτερη κατάστασή τους, σε αυτή δηλαδή που οδήγησε στην καταστροφή τους, και ενώ το ίδιο το Ταμείο απορρίπτει τις αποζημιώσεις των ίδιων των πληγέντων. Όλα τα παραπάνω συχνά αποδίδονται στη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, στο κακό το ριζικό μας. Φωνάζουν ότι το κριτήριο της καπιταλιστικής οικονομίας είναι το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα, με τις συνέπειες για το λαό να είναι πολύ βαριές. Από αυτή τη σκοπιά σήμερα, σε αυτό το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία ενός think tank από το 2020 έχουν καταγραφεί περισσότερο από 200 περιπτώσεις πολέμων ή συγκρούσεων που σχετίζονται με το νερό, ενώ την προηγούμενη δεκαετία ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε σε 629. Ενδεικτικό είναι ότι ο λαός στην Ουκρανία και τη Ρωσία δέχθηκε πλήγματα σε φράγματα υποδομές υδροδότησης και από τις δύο πλευρές επιβεβαιώνεται ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που εμποδίζει μαζικά
την εξασφάλιση καθαρού και πόσιμου νερού, που περίπου 2,2 δις άνθρωποι στον πλανήτη τις στερούνται ήδη με τάση να φτάσουν ως το 50% του πληθυσμού στον πλανήτη ως το 2030. Ενώ 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν εγκαταστάσεις να πλύνουν ακόμα και τα χέρια τους. Το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει τουαλέτα, ενώ 800 παιδιά καθημερινά πεθαίνουν εξαιτίας μη καθαρού νερού, έλλειψης αποχέτευσης ή συνθηκών υγιεινής. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το πρόβλημα που εντοπίζουν όλα τα αστικά κόμματα που προωθούν την ίδια στρατηγική με εγκληματικές ευθύνες είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας που πρωταγωνιστεί όχι μόνο στην οργάνωση της πάλης ενάντια σε αυτά τα σχέδια των κυβερνήσεων, αλλά και από την πρώτη στιγμή την έχει αποκαλύψει και με ευθύνη έχει ενημερώσει το λαό. Η λαϊκή πείρα λοιπόν αυτή μπολιάζεται με τη δράση του ΚΚΕ εδώ και χρόνια, γιατί μόνο το κόμμα μας δίνει ουσιαστικές απαντήσεις στις αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση που με ένταση βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες. Χρειάζεται να θυμίσουμε ότι οι θέσεις του ΚΚΕ στις αρχές της δεκαετίας του 90 αντιπαραθέθηκαν με τους ύμνους που ακούγονταν από όλες τις αστικές δυνάμεις κάθε απόχρωσης για τον εξυγχρονισμό, την ισχυρή Ελλάδα, την απελευθέρωση των αγορών που εγγυούνται ελευθερία. Επίσης χρειάζεται να πάρουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ ανέπτυξε με όσες δυνάμεις διέθετε μια πρωτοπόρα παρέμβαση παρακαταθεί και εκείνα τα δύσκολα χρόνια μετά την αντεπανάσταση. Το κόμμα μας πρωταγωνιστεί στους αγώνες και αυτών των ημερών ενάντια στην πολιτική για την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού και της ιδιωτικοποίησης που προωθούν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργολάβοι και οι ΜΚΟ τους ως αγγελιαφόροι. Παλεύουμε διεκδικώντας ο νόμος να μείνει στα χαρτιά, φθηνό, ελεγμένο, ασφαλές ποιοτικό νερό για το λαό, αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού με κατάλληλα έργα για την εξασφάλιση της επάρκειάς του, καμιά αύξηση τιμής του νερού, δραστική μείωση των τιμολογίων, καμιά διακοπή του νερού στα λαϊκά νοικοκυριά, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα, κατάργηση των εργολάβων, άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού με κατάλληλα έργα για την εξασφάλιση της επάρκειάς του χωρίς χαράτσια στην αγροτική παραγωγή. Ωστόσο, η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει απαλλαγή από τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς και του κέρδους, νερό, μονάδες επεξεργασίας, δίκτυα, άρδρευση, αποχέτευση να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία και όχι εμπόρευμα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να εφαρμοστούν και να διευρυνθούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές λύσεις που μπορεί να εξασφαλίσουν την εξοικονόμηση κατανάλωσης χωρίς την επιβάρηση της λαϊκής. Χωρίς βάρη στην λαϊκή οικογένεια. Μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να είναι απαλλαγμένος από κάθε καπιταλιστικό κέρδος και εκμετάλλευση. Μόνο στο πλαίσιο μιας εργατικής εξουσίας, ένας ενιαίος κρατικός φορέας νερού που θα διαχειρίζεται το σύνολο των υδάτινων πόρων και θα προχωρά στο σύνολο των αναγκαίων έργων υποδομής, θα συνεργάζεται με την κρατική βιομηχανία παραγωγής αναγκαίου υλικού με αποκλειστικό κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού για επαρκές, φθηνό, ασφαλές και ποιοτικό νερό. Με τη δυναμική των μεγαλειωδών αγώνων που αναπτύσσονται αυτές τις μέρες, σημαδεύοντας και ενοχοποιώντας το καπιταλιστικό κέρδος και στους σιδηρόδρομους και στο νερό, με την ορμή των κινητοποιήσεων στη Γαλλία ή και στη Γερμανία σήμερα με τις μεγάλες απεργίες, προχωρούμε πιο αποφασιστικά με βάση το κέριο σύνθημα αντιπαράθεσης με το καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης για νερό και κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, τεκμηριώνοντας ότι υπάρχει διέξοδος από τη σημερινή βαρβαρότητα. Με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ απέναντι σε οποιαδήποτε στάνταρ αντιλαϊκή διακυβέρνηση της επόμενης μέρας, ο λαός μπορεί να τους αντιμετωπίσει και με την πάλη του να ανοίξει δρόμο για τις μεγάλες ανατροπές προς το δικό του συμφέρον.